Θέμα ένατο. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για παράταση μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας Ρωμένου. Κύριος Τυπάλδος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τυπάλδος κάτι έτυχε με στην και έφυγε εκτάκτος. Μου είπε να το εισηγηθώ το θέμα. Αυτά τα δύο πάρκινγκ πάντα τα μίστωνε ο Δήμος Λευκάδος. Είναι το χώρο που στάθμευσης του Γαζί Εμιλίου που είναι στον περιφερειακό δρόμο εκεί που έχουμε το αμαξοστάσιο και, και γίνεται η μίσθωση μέχρι 31 Δεκάτου του 2021 όσο ήταν και το παλιό μίσθωμα στα 2.200. Το άλλο ακίνητο είναι στο δρόμο του Μιμίκου, το πάρκινγκ εκεί του Θερμού του Βασιλείου. Η μίσθωση είναι μέχρι 30 Δεκάτου του 2021, στο ίδιο μίσθωμα 4.200. Ανανέωση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του 2021, με τα ίδια ποσά που υπήρχαν και στο παρελθόν. Και ζητάω να το ψηφίσετε. Ευχαριστώ. Κύριε Λιγόρης, ερώτηση. Κύριε Ζουριδάκη, εμείς ψηφίζουμε την εισήγηση. Απλώς ο Δήμος ακούσαμε, όχι το ακούσαμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πλήττεται οικονομικά. Και παντού τα μισθώματα και ο Δήμος και οι επιχειρήσεις που πλήττονται, επιχειρήσεις όχι στο Δήμο, μειώνονται. Εσείς μπορείτε να κάνετε, έχετε κάνει κάποια συζήτηση για μείωση του μισθώματος, όπως γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Θα σου απαντήσω, χωρίς να το ξέρω, προσωπική άποψη είναι αυτό που θα σου πω, πως δεν νοικιάζουν πιο κάτω από αυτοί οι άνθρωποι που νοικιάζουν αυτά τα κίνητα, αποκλείεται να κατεβάσουν το μίσθωμα παρακάτω. Τα παλιά χρόνια ήταν και πιο ψηλά. Δεν υπήρχε περίπτωση να στο δώσουν πιο φθηνά, δηλαδή. Είναι η προσωπική μου άποψη λόγω της περιοχής που γνωρίζω. Κύριε Βεριώτη. Τώρα, λίγο με αυτό το θέμα εκπλήσωμαι εγώ, γιατί έχουμε ντάλα καλοκαίρι και βάζουμε ζήτημα μόνο για να ξαναπάρουμε τα δύο πάρκινγκ. Αυτά τώρα ή θα επανέλθει πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο, σαν απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, να μισθώσουμε και άλλα πάρκινγκ που χρειαζόμαστε στον Ιδρύ για τον κόσμο, ή είναι μόνο αυτά για τώρα, για το αμαξοστάσιο και τ' άλλο πάλι για χρήση του Δήμου. Το ένα είναι για τα αμαξοστάσια του Δήμου, για τα αυτοκίνητα του Δήμου και το άλλο είναι για το κοινό. Ναι. Αυτό, κάνω λάθος. Έτσι. Πάντως δεν ξέρω, εκπλήσωμαι γιατί μιλάμε για τον Ιδρύ που έχει τόσο κόσμο, φιλοξενεί χιλιάδες κόσμο όλο το καλοκαίρι. Βεβαίως τώρα έχουμε την πανδημία, είναι μειωμένος ο κόσμος, αλλά δεν συζητιέται τώρα ολόκληρος Δήμος Λευκάδας να μισθώσει πάρκινγκ στον Ιδρύ, να υπάρχει χώρο στάθμευσης για τους τουρίστες και για τους ντόπιους, δεν τους ξεχωρίζω, αλλά και για τους ντόπιους και τους τουρίστες, που εάν δείτε με το έργο που έγινε με την ανάπλαση του Νιδρίου, που έχουν μικρύνει οι δρόμοι και στην έναρξη του Νιδρίου και στο τέλος, τα αμάξια φτιάχνουν ουρά αριστερά-δεξιά στο δρόμο, δεν μπορεί να παρκάρει, να περάσει κανένας, με το δίκιο του ο κόσμος. Και ρωτάνε όλοι, είμαστε επισκέπτες, πού μπορούμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο? Και εμείς τους απαντάμε, πουθενά, γιατί ο Δήμος δεν έχει μεριμνήσει για σας που επισκέπτεστε το νησί, το μέρος, να αφήσετε κάπου το αυτοκίνητό σας. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει τον Ιδρύ τρία δημοτικά πάρκινγκ. Ένα στην έναρξη, ένα στη μέση και ένα στο τέλος του χωριού. Να παρκάρει ο κόσμος άφοβα το αυτοκίνητο και να κάνει τη βόλτα του. Και να μιλάμε ότι θα μισθώσουμε το ένα πάρκινγκ που είναι μόνο για τα οχήματα του Δήμου και το άλλο που είναι παρκάρετε όποιος θέλετε. Και να τους στέλνουμε πάνω σε δρόμους και καθημερινά περνάει η τροχιά και τους γράφει. Κύριε Βεριώτη, επί του θέματος. Τώρα συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά επί του θέματος. Κατάλαβα το πρόβλημα, το καταλαβαίνω. Δεν λέω επί του θέματος υπάρχει. Είναι ότι το θέμα είναι η Δημοτική να Αρχή... Να δύο πάρκινγκ για τις ανάγκες του Δήμου, το αμαξοστάσιο και το υπόλοιπο που είναι το δημοτικό τέλος πάντων.
Το καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κτλ. Ωραία, εγώ βάζω σαν ερώτηση. Αλλά... Φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για τη μίσθωση πάρκινγκ. Μα είναι προκλητικό το νιδρύ που μόνο ένα έχει για το κοινό. Είναι πρόκληση να φέρνετε αυτή την πρόταση χωρίς να πείτε ότι ψάξαμε και για άλλους χώρους, δεν βρήκαμε. Μιλάμε και για το 2020, κύριε Βεργιώτη. Ζούμε στο 2020 με εποχή κορονοϊού. Δεν νομίζω πως το νιδρύ σήμερα ούτε η Λευκάδα, ούτε η Βασιλική, ούτε κάποιο άλλο χωριό σήμερα που μιλάμε έχει θέμα πάρκινγκ. Μακάρι να έχουμε θέμα πάρκινγκ σε όλη τη Λευκάδα φέτος. Είναι λάθος αυτό να το λέω. Θα λυθεί από το 2021 με τον αναλογισμό που θα γίνει στο σχέδιο. Θα λυθεί. Οι κοινόχρηστοι στη χώρη θα αυξηθούν πάρα πολύ και δεν θα έχετε τι να τους κάνετε. Λοιπόν. Πάντως δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό και άλλους λόγους εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση με τα μη δημοτικά πάρκινγκ. Εμείς σαν παράταξη είμαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και τον πάρκινγκ και να μην υπάρχει η κατάσταση ο Κοσμάκης να βάλει κάπου δωρεάν το αυτοκίνητό του να κάνει τη βόλτα του. Όχι. Εγώ είναι μεγάλο λάθος αυτό. Αν είμαστε τώρα εραστές της ιδιωτικοποίησης, δείτε το. Θέλω το λόγο όχι σαν εισηγητής, σαν Ζουριδάκης Ευτύχης. Λοιπόν, τον Ιδρύ, ναι, όχι επειδή είναι λεπτή θέση μου, λόγω που ο γιος μου έχει δύο πάρκινγκ, τον Ιδρύ είναι το μόνο, για να πληροφορήσω το φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον Ιδρύ είναι το μόνο μέρος που δεν έχει πρόβλημα πάρκινγκ. Έχει 700 θέσεις, 4 ιδιωτικά πάρκινγκ. Πληρώνεις, ναι, φίλε, αλλά προσφέρεις και υπηρεσίες. Και πιστεύω. Δεν σε διέκοψα, συγγνώμη, δεν θέλω να με διακόψεις. Δεν σε διέκοψα. Κύριε Πρόεδρε, δεν διέκοψα κανένα. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, εμείς βάζουμε για δημοτικά πάρκινγκ Ευτύχη. Αφήστε με να μιλήσω. Σαν Ευτύχη, θα μιλήσω κι εγώ σαν Ευτύχη. Είπες εξυπηρετείς ιδιωτικά. Τι είπατε. Εγώ δεν σας διέκοψα. Μιλήσατε όσο θέλατε. Μίλησε όσο ήθελε. Άσε να πω και εγώ την άποψή μου. Έτσι. Μα είσαι δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο. Τι σημασία έχει, πάει. Δεν έχω άποψη. Μιλάς ότι έχει τον Ιδρύ 700 θέσεις πάρκινγκ. Βεβαίως. Πού τα είδες. Εάν φτιάξω εγώ ιδιωτικό πάρκινγκ υπόγειο με 1500, θα καλύψουμε το ζήτημα. Κύριε Βεργιώτη, δεν κάνετε διάλογο. Πάρα πολύ λάθος το πιάνετε το ζήτημα. Κύριε Βεργιώτη. Δημοτικά πάρκινγκ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω. Τι μου αναπτύσσετε τώρα το θέμα ότι έχετε εσείς ιδιωτικά πάρκινγκ. Και το πιάνετε και στο σύνολο. Είναι λάθος. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Και είναι προκλητικό. Κύριε Βεργιώτη, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Βεργιώτη, σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Ζουριδάκη, συνεχίστε. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Εδώ στο 2020 που ζούμε, απαγορεύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι νόμος του κουκουέ αυτός. Όποιος ποιος είπε πάλι για κουκουέ. Είναι απαράδεκτο. Δεν ανακαλώ τίποτα. Είπα ότι είναι η θέση μας αυτή. Και βάζουμε ζήτημα για δημοτικό πάρκινγκ. Βάζουμε ζήτημα για δημοτικό πάρκινγκ. Βάζουμε ζήτημα. Κύριε Βεργιώτη. Εσείς κάντε ό,τι επιχείρηση θέλετε. Αλλά αυτό θα το ανακαλέσετε. Δεν ανακαλώ. Θα το ανακαλέσετε. Εγώ δεν σταματάω. Κύριε Βεργιώτη. Όχι. Θα το ανακαλέσει. Θα πάρετε το λόγο μετά. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε σε κανένα να καλέσει κάτι που δεν θέλει. Να σας παρακαλώ, εσείς που είστε προεδρείο. Επιτρέψτε να το επιβάλλετε εσείς που είστε προεδρείο. Δεν το ανακαλέσει. Δεν επιβάλλω. Όχι εσείς, ο κύριος Στέλιος. Ο πρόεδρος. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει να το κάνει τσίρκο το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Βεργιώτη, αυτή τη στιγμή εσείς συμμετέχετε σε αυτό όπως το ονομάζετε. Ο κύριος Ευτύχης να το ανακαλέσει.
Είναι στο χέρι του Δημοτικού Συμβούλου αν θέλει να ανακαλέσει το Προεδρείο. Δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο τι θα λέει εδώ μέσα. Εμένα, κύριε Ρόκο, όταν αναφέρω μια λέξη μου το λέτε όμως. Πρόσεξε. Ότι δεν πρέπει να λέμε αυτό και αυτό. Και όχι μόνο σε εμένα, και σε άλλους Δημοτικούς Συμβούλους εδώ πέρα. Κουνάτε το δάχτυλο πάρα πολλές φορές. Εγώ κουνάω το δάχτυλο όταν υπάρχουν υβριστικά σχόλια. Έγινε κάποιο υβριστικό σχόλιο και δεν το κατάλαβα. Κύριε Ζουριδάκη, συνεχίστε για να τελειώνουμε. Γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον Ιδρύ. Ήσασταν και υποψήφιος δήμαρχος με το ΚΚΕ και δεν κανένα τα λέτε αυτά. Κύριε Γλυγορή, εγώ είπα πως απαγορεύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό είπα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, όχι, απάντησα για πως ήμουν υποψήφιος. Ωραία, λοιπόν, και τελειώνω. Αλλά με τέτοιες φωνές και αυτό που ήθελα να πω, τα ξέχασα. Εν πάση περιπτώσει, τον Ιδρύ είναι το μόνο μέρος που υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις και πολλά άλλα μέρη, και η Βασιλική και ο Άγιος Νικήτας και τα Σίβωτα ζηλεύουν τον Ιδρύ με τις θέσεις πάρκιν που έχουν. Αυτό θέλω να πω και τίποτα άλλο. Λιγότερο από μια δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, Ευτυχή, σε παρακαλώ πολύ. Σταμάτα, μπορεί να σταματήσεις. Αλέξανδρε, μπορεί να σταματήσεις. Αλέξανδρε, θα κλείσω τα μικρόφωνα. Μπορεί να ερεμήσετε. Απαράδεκτο ποιο είναι, για πες το απαράδεκτο ποιο είναι. Ποιο? Ναι, τι, να τι. Κάνει διαφήμιση στην επιχείρησή του. Τα μικρόφωνα, ρε Νικό. Δεν κύριε Στέλιο, έτσι δεν φωνάζω εγώ. Λέγοντας ότι στον Ιδρύ υπάρχουν πάρκινγκ, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Να λέει ότι...